Κύριε Βαδιβούλη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας σήμερα στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων. Γιατί ενώ και προχθές ήσασταν εκεί στο διήμερο των εκδηλώσεων, τριήμερο για σας εκδηλώσεων του Δήμου Αρταίων σε συνεργασία με φορείς της πόλης για την εβραϊκή κοινότητα, εν τούτη σήμερα, επειδή είναι η ημέρα εκείνη των Αρτινών Εβραίων, η ημέρα που αποχαιρέτησαν τα σπίτια και τους δικούς τους ανθρώπους οι Αρτινοί Εβραίοι, γι' αυτό το λόγο σκεφτήκαμε να είστε εδώ προκειμένου όχι απλά να συνεχίσουμε, αν θέλετε, αυτό το ταξίδι μνήμης, αλλά να σταθούμε για λίγο στην ιστορία του τόπου μας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και είναι πολύ σημαντικό να διατηρούμε την μνήμη και γιατί όχι να συσφίγγουμε σχέσεις, να γνωρίζουμε κάθε μέρα την πόλη μας λίγο καλύτερα, την ιστορία της, εκεί που περπατάμε καθημερινά, τι υπήρξε. Είναι πολύ σημαντικό. Ακούμε από πολλούς ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, εγώ, κάποιοι άλλοι ενδεχομένως, που δεν έχουμε ζήσει τα παιδικά μας χρόνια εδώ στην Άρτα, να λένε, πήγαινα τότε στα Οβραίκα. Δεν τα λέγανε, πήγαινα τότε στα Οβραίκα ή αυτά τα χωράφια είναι Οβραίκα. Ή αυτή εδώ η δρόμη, αυτή εδώ η γειτονιά είναι Οβραίκα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτό είναι η ιστορία του τόπου μας. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι είναι ένα κομμάτι αποσπασμένο από όλο το υπόλοιπο. Είναι η ιστορία της Άρτας, έτσι δεν είναι, κυρία Βαδιβούλη? Έτσι είναι. Είναι κομμάτι αναπόσπαστο και ούτως ή άλλως οι Αρτινοί Εβραίοι ως Ρωμανιώτες, ως ελληνόφωνοι Εβραίοι είχαν απόλυτα ελληνική εθνική συνείδηση, δεν ήταν κάτι ξεχωριστό. Είναι έτσι πολύ ενδιαφέρον κάθε φορά που με ρωτάνε και ποια ήταν τα φαγητά τους και ποιοι ήταν οι χοροί τους και ποιες ήταν οι φορεσιές τους. Οι φορεσιές τους ήταν οι παραδοσιακές ελληνικές φορεσιές, τα φαγητά τους ήταν φαγητά που τρώμε κι εμείς, λίγο πολύ με κάποιες παραλλαγές επειδή εκείνη την εποχή ειδικά θρήσκοι δεν έτρωγαν χοιρινό και τα λοιπά, αλλά σε κάθε περίπτωση ήταν τα ίδια φαγητά, ήταν τα ίδια τραγούδια. Δηλαδή τραγούδια, ας πούμε, για το Πουρίμ, που είναι η εβραϊκή αποκριά, θα λέγαμε, είναι παραδοσιακά υπηρώτικα. Η γλώσσα τους ήταν ελληνική υπηρώτικη, έτσι με τη χαρακτηριστική δική μας προφορά. Δηλαδή δεν διέφεραν σε κάτι, δεν ήταν ούτε σε γκέτο έμεναν. Στην εβραϊκή συνοικία, ούτως ή άλλως τα Οβραίκα που λέτε κι εσείς, όντως ζούσαν και χριστιανοί και στη νεότερη εποχή υπήρχαν δύο συναγωγές και δύο εκκλησίες για τους χριστιανούς που ζούσαν εκεί. Οπότε μιλάμε για ένα πλέγμα σχέσεων και όχι για μία ξεχωριστή κοινότητα περιχαρακωμένη. Καλλιεργήθηκε και άλλη κουλτούρα, κύριε Βαδιβούλη, γιατί εκτός από τους Εβραίους ήταν, ας πούμε, και κάποιες άλλες κοινωνικές ομάδες. Δεν ξέρω αν στην περιοχή εδώ ήταν μικρασιάτες ή αν ήταν πρόσφυγες ή οτιδήποτε. Ξέρω ότι σε κάποια περιοχή στο γήπεδο κοντά ήταν μια συνοικία με μικρασιάτες, έτσι ναι, δεν ναι, είναι? Ναι, τα προσφυγήθηκα. Άρα υπήρξε ένα συνδυασμός κουλτούρας από όπου απέπνεε και το αστικό στοιχείο της πόλης, αν θέλετε. Σίγουρα ήταν πολύ σημαντική αυτή η διαφορετικότητα, έδινε έναν ιδιαίτερο τόνο. Το λένε δηλαδή αυτό που παλί που έχουν ζήσει. Ναι, βέβαια. Και φανταστείτε ότι η Άρτα, έτσι που ήταν μια πόλη στις αρχές του 20ου αιώνα, πληθυσμού 7-8.000 κατοίκων. Είχε μαγαζιά που έκλειναν το Σάββατο που ήταν τα εβραϊκά, αλλά άνοιγαν την Κυριακή που οι χριστιανοί είχαν τα δικά τους κλειστά. Μετά οι μικρασιάτες που ήρθαν εδώ, εννοείται και αυτοί ενσωματώθηκαν στο κοινωνικό σύνολο. Ναι. Σιγά σιγά και κουβαλούσαν και αυτή τη δική τους κουλτούρα. Έτσι. Και αργότερα όλοι, δηλαδή φτάνουμε εκεί στην εποχή του πολέμου και βλέπουμε φιλίες μεταξύ πρώην προσφύγων εντεταγμένων στην κοινωνία της Άρτας που έχουν σχέση και με τους υπόλοιπους χριστιανούς και με τους Αρτινούς Εβραίους. Έτσι, mm-hmm. Ο κόσμος δεν, παρόλο που σήμερα φαίνεται έτσι κάπως περίεργο τινά τότε που και η θρησκεία είχε ισχυρότερο ρόλο, πώς είχαν καταρρύψει, ας πούμε,
αυτά τα ταμπού. Mm-hmm. Η σημερινή ημερομηνία, ως ορόσημο αν θέλετε, και για τη δική μας την περιοχή, αλλά και από τις δηλώσεις των ανθρώπων της εβραϊκής κοινότητας, οι οποίοι ήταν εδώ προσκεκλημένοι, τίμησαν με την παρουσία τους τις εκδηλώσεις του Δήμου Αρταίων και των άλλων φορέων, νομίζω ότι δείχνουν κάτι. Σηματοδοτούν, αν θέλετε, και με η δική τους παρουσία. Προφανώς, και μην ξεχνάμε ότι για την ίδια την πόλη, η 24η Μαρτίου ήταν μια ταφόπλακα. Η Άρτα δεν θα ήταν ποτέ ίδια μετά την σύλληψη και την θανάτωση της μεγάλης πλειοψηφίας των Αρτινών Εβραίων στα στρατόπεδα. Να θυμίσουμε πόσοι φύγαν και πόσοι επέστρεψαν. Περίπου 400 και γύρισαν ή 23 ή 27, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά αυτοί ήταν που γύρισαν από τα στρατόπεδα, οι οποίοι μετά μαζί με άλλους 40 κάτι δημιούργησαν τη νέα κοινότητα της Άρτας, γύρω στα 70 άτομα. Αλλά σιγά σιγά, όπως ξέρετε, η περιοχή μας επιλέγει βάναυσα και από τον εμφύλιο πόλεμο. Ήταν μια εποχή αστιφιλίας μετά τον πόλεμο, που και οι χριστιανοί έφευγαν από την πόλη, κυρίως για την Αθήνα. Οι Εβραίοι είτε για το Ισραήλ, είτε για την Αθήνα, είτε για την Αμερική, τέλος πάντων. Η πόλη φιλορούσε πληθυσμιακά, οπότε η κοινότητα αποδυναμώθηκε και στα τέλη του 50, του 59, της δεκαετίας του 50 δηλαδή, καταργήθηκε, έτσι, διαλύθηκε. Μπορούμε να πούμε πάρα πολλά, όμως τα έχετε πει, τα έχετε γράψει, τα έχετε αποτυπώσει και προφορικά οι ιστορίες σας, και είστε ένας από τους ανθρώπους που ανοίξατε, αν θέλετε, αυτό το δρόμο της θύμησης, της μνήμης, και κάθε χρόνο να γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις, όχι μόνο για μία, δύο ή τρεις φορές το χρόνο, αλλά σχεδόν να αντλούμε καινούργια στοιχεία κάθε φορά, κάθε χρονιά, να τα προσθέτουμε και να γινόμαστε ακόμη πιο σοφοί, αν θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, όσον αφορά την ιστορία του τόπου μας, κύριε Βαδιβούλη, και γι' αυτό θα πρέπει να σας πούμε να ευχαριστούμε και πάλι. Να είστε καλά. Και εγώ θεωρώ ότι και ο Δήμος Αρταίων και ο Σκουφάς ως συνδιοργανωτής έχουν την βούληση για τη συνέχιση των εκδηλώσεων και την, όχι μόνο για αυτή τη μέρα όπως είπατε, αλλά πάντα στην κατεύθυνση αυτή καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, και έτσι, να είμαστε καλά και για πόσα χρόνια ακόμα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.